Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά και για τη φιλοξενία σας και για την υποστήριξή σας σε όλες τις δραστηριότητες μας. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, και τους πολίτες της Φλόρινας, τους Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτισσες, για δύο αγώνες εξοβολίας που θα διοργανώσει η λέσχη μας την 1 Σεπτεμβρίου και την 7-8 Σεπτεμβρίου. 1 Σεπτεμβρίου γίνεται ο αγώνας είναι του Συλλόγου της Σκοπιστικής Αθλητικής Λέσχης Φλόρινας. Αφορά έναν αγώνα πανελλήνιο για όλες τις κατηγορίες και όλα τα τόξα. Περιμένουμε αθλητές γύρω στους 100 με 120 από όλη την Ελλάδα που θα έρθουν να τιμήσουν την έναρξη των αθλητικών μας δραστηριοτήτων και την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, η Ομοσπονδία θα διοργανώσει το κύπελλο Ελλάδος Ολυμπιακού Τόξου Α κατηγορίας. Για μας είναι τιμή και πρόκληση η ανάθεση του κυπέλλου από την Ομοσπονδία. Η Ελληνική Ομοσπονδία της Εξοβολίας μας υποστηρίζει και μας προωθεί στον χώρο αυτό. Είμαστε καινούριο σύλλογος στην Εξοβολία, αλλά έχουμε δώσει καλά βήματα γραφής και έχουμε την πλήρη υποστήριξή τους. Ο αγώνας της Εξοβολίας της 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει σε μία βάρδια, δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωί από τις 8.30 ώρα ο έλεγχος εξοπλισμού, οι εγγραφές των αθλητών και η προετοιμασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι. Γύρω στις 3 ώρα περίπου θα ολοκληρωθεί. Ο αγώνας της Ομοσπονδίας στο κύπελλο Ελλάδος θα διαρκέσει 2 ημέρες. Τη μία ημέρα θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες καταλάξεις και μετά ενδεχομένως να ακολουθήσουν και Ολυμπιακοί γύροι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές. Είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και ο Δήμος Φλόρινας. Σήμερα δεν μπορείς να έρθει εδώ ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας γιατί έχει η Οικονομική Επιτροπή η τελευταία στην Κοζάνη και δεν είναι εδώ ο Γιώργος Αντωνιάδης. Θέλω να πω εκ μέρους του ότι η τοξοβολία στη Φλόρινα εμφανίζεται ξανά μετά από 30 περίπου χρόνια. Θα θυμάστε κάποιοι ότι το 1995 περίπου είχαν γίνει κάποιοι αγώνες στη Δροσοπηγή και εμείς καταφέραμε να ξαναφέρουμε τοξοβολία στη Φλόρινα. Είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε όλους, το λέω για άλλη μια φορά, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, από μικρά παιδιά, από 8 χρονών μέχρι 88 χρονών. Στο σύλλογό μας έχουμε περίπου 25 αθλητές, τον αγώνα θα πάρουν μέρος 15 από το σύλλογό μας. Είναι 4-5 μικρά παιδιά, μικροί αθλητές και οι υπόλοιποι είναι ενήλικες. Θα αγωνιστούν σε διάφορα τόξα, στο Ολυμπιακό και στο Παραδοσιακό, και ελπίζουμε ο αγώνας αυτός να είναι το ξεκίνημα και το κίνητρο να το δουν, να το γνωρίσουν οι μικροί και οι μεγάλοι και να έχουμε στη συνέχεια και άλλους αθλητές. Ο σκοπός της λέσχης μας είναι αυτός. Θέλουμε να φέρουμε τα μικρά παιδιά σε αυτή τη μορφή του αθλητισμού και στη τοξοβολία και στη σκοποβολή, να το γνωρίσουν σιγά σιγά, να ενταχθούν μέσα σε αυτό και να μπορέσουμε να βγάλουμε πρωταθλητές και σε αυτό το άθλημα και στην τοξοβολία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όσους ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για βοήθεια. Πέρα από όλα τα διαδικαστικά υπάρχουν κάποιοι που βοηθήσανε λίγο ή περισσότερο κάποιοι άλλοι και πιστεύω ότι η διοργάνωση θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Θέλω να καλέσω όλους τους φλωρινιώτες και τις φλωρινιώτισσες να έρθουν να δουν τον αγώνα, να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τι κάνουμε, γιατί μέχρι τώρα έχουμε 5 χρόνια παρουσία στη Φλόρινα, πολλοίς κόσμος δεν μας γνωρίζει και αυτός ο αγώνας, αυτοί οι δύο αγώνες μάλλον, είναι η πρώτη διοργάνωσή μας και
με ευχαρίστηση, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι έχει αρχίσει να συζητάει ο κόσμος την παρουσία μας. Θέλουμε να φέρουμε αθλητές, θέλουμε να φέρουμε ξένο κόσμο στη Φλόρινα, θέλουμε να φέρουμε επισκέπτες και να συμβάλλουμε κι εμείς όσο το δυνατό σε αυτό που λένε αθλητικός τουρισμός. Η πόλη μας είναι όμορφη, όσοι την έχουν επισκεφτεί το τελευταίο καιρό με αφορμή την τοξοβολία έχουν μείνει κάτι ενθουσιασμένοι και από την ομορφιά της και από την φιλοξενία και θα έρθουν και στους αγώνες και στους επόμενους αγώνες που θα διοργανώσουμε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλει να πει κάτι ο Κώστας στο κομμάτι το... έχει αναλάβει το κομμάτι του επικοινωνιακού, έχει αναλάβει το κομμάτι της προώθησης. Αν θέλει να πει κάτι. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι πρόκειται για δύο αγώνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ απαιτητικοί να διοργανωθούν. Πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορούμε να σταθούμε σε επίπεδο ανάλογων αγώνων που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ακόμα, με αρκετά πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε και θα τα δείτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ καταρχήν όλους εσάς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της πόλης μας και τους χωρικούς επικοινωνίας που έχετε, γιατί χάρη σε εσάς μπορούμε να περνάμε κάποια πράγματα πολύ εύκολα ακόμα και στον κόσμο και να ενημερώνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ο περισσότερος κόσμος της πόλης αρχίζει να μας μαθαίνει και να είναι κοντά μας στον αγώνα διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε γράψει όλο αυτόν τον καιρό. Και επίσης θα ευχαριστήσω και τους χορηγούς οι οποίοι μας βοηθάνε προκειμένου να στήσουμε πολύ καλά οργανωτικά τον αγώνα, τόσο από άποψη αθλητική, αλλά και από άποψη περαιτέρω διασκέδασης και διατροφής, δηλαδή προκειμένου να μπουν στην πόλη, να γνωρίσουν την πόλη, να τη δούνε και να τους μείνει και να σαν προορισμός για οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός αθλητικής δραστηριότητας. Αυτά από μένα, ελπίζουμε να φέρουμε εντάξει όσον αφορά και την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας, αλλά και της πόλης. Ευχαριστήσω επίσης και εγώ την Περιφέρεια ακόμα μια φορά για την βοήθεια την οποία μας προσφέρει, η οποία είναι μεγάλη. Και συνεχίζουμε και ελπίζουμε να κάνουμε όλα καλά και να περάσουμε και να διασκεδάσουμε επίσης πολύ καλά στους αγώνες. Να συμπληρώσω κάτι που θέλω εγώ. Οι αγώνες θα γίνουν στο ΔΑΚ Φλόρινα, στο ανοιχτό γήπεδο. Και πρέπει να πω ότι, να μην παραλείψω, να πω ότι μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας για να γίνουν οι αγώνες σε αυτό το χώρο και μετά από αυτοψία που έγινε από την Ομοσπονδία, το γήπεδο της Φλόρινας είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές να γίνουν και διεθνείς αγώνες. Είναι προσανατολισμένο έτσι. Έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να παρέχει μέτρα ασφάλειας και φιλοξενίας και δεν αποκλείεται, όχι δεν αποκλείεται, σίγουρα στο μέλλον θα κληθούμε να διοργανώσουμε μεγαλύτερο επίπεδο αγώνα. Ακόμα και διεθνή αγώνα σε αυτό το γήπεδο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ στη διάθεσή σας και ελπίζουμε να καλύψετε όπως πρέπει όλη τη διοργάνωση. Πόσους αθλητές περιμένουμε? Περιμένουμε 120 αθλητές περιμένουμε τώρα στο πρώτο αγώνα. Σύμπλην 10 από ό,τι δείχνουν οι μέχρι τώρα δηλώσεις και άλλους τόσους στο κύπελλο Ολυμπιακού Τόξου. Στο κύπελλο Ολυμπιακού Τόξου θα είναι κορυφαίοι αθλητές, είναι η άρθρα κατηγορία μονάχα και αυτός ο αγώνας είναι αγώνας για αυτούς κατάταξης και θα έρθουν μεγάλο όνομα της εξοβολίας. Είναι αγώνας αθλητών οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν τα όρια προκειμένου να συμμετέχουν στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό και στα δύο Ολυμπιακού αγώνε. Οπότε θα περθούν να συμπληρώσουν τα όρια του προκειμένου να μπορούν να περάσουν αυτού του αγώνε για να συμμετέχουν. Δηλαδή στο άθλημα αυτό υπάρχει και αθλητικό rank list. Βεβαίως. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δηλαδή για να έχει κατηγορία στην Ελλάδα πάλι πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο rank. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο εξωτερικό για να μπορεί να συμμετέχει στου μεγάλου αγώνε πρέπει να έχει από ένα προ επιφάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.